αφήσει πρόθεση των Τούρκων. Σαφέστατη πρόθεση των Τούρκων να εμβολήσουν το ελληνικό πλοίο. Ελάτε. Η Τουρκία έχει τα γνωστά προβλήματα και ειδικά αυτή την περίοδο τα προβλήματα αυτά διωγγώνονται. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε και το θέμα είναι εμείς τι στάση κρατάμε. Και νομίζω η φράση του Πρωθυπουργού για ψυχραιμία τα περικλεί όλα. Και νομίζω δείχνει με τη μεγαλύτερη πολιτική επάρκεια το τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια περίοδο, σε μια δύσκολη περίοδο, κάποιοι να ανοίγουν θέματα κριτικής, όπως άκουσα προηγουμένως, είτε στον Υπουργό Εξωτερικών, είτε στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, είτε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει σε εθνικό επίπεδο να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που δεν έγινε και τελείωσε, διότι καταλαβαίνουμε ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα και της Τουρκίας, αλλά και της Ελλάδος και γενικότερα της περιοχής, Κύπρος, ενέργεια κτλ., θα πυροδοτήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα τέτοια πράγματα. Φοβάστε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η προκλητικότητά τους δεν θα σταματήσει, κύριε Αλεξιάδη? Εμείς φοβόμαστε γενικά παράγοντες αποσταθεροποίησης. Θέλουμε η χώρα μας να παραμείνει παράγον σταθεροποίησης στην περιοχή. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή την κατάσταση. Και θέλουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να δείξουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προκαλέσουμε οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση και να υποχωρήσουμε σε οτιδήποτε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις που έγιναν από το Υπουργό Εξωτερικών για αυτό το θέμα είναι σαφέστατες. Κυρία Ζαχαράκη. Την αρχική θέση. Έλατε. Ακούμε από τη μια μεριά ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση, μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα. Ναι. Και στην πιο κρίσιμη στιγμή, ναι, στη στιγμή που από την άλλη τη μεριά έχουμε αυτή την πρόκληση, ακούμε κριτική για τους αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Αυτό για κάποιους λέγεται εθνικά υπεύθυνη θέση. Κρίνουν οι πολίτες όμως. Μην χάσουμε και κανένα νησί, κύριε Αλεξιάδη. Μην χάσουμε και κανένα νησάκι. Για την ώρα όμως θα κρατήσουμε. Μαύρησαν τα ίμια από τα γκρίζα που ήταν. Να τελειώσουμε και θα τα πούμε όλα. Ένα, δύο. Κάποιοι ξεχνούν, ναι, το τι παραδώσαν σε αυτή τη χώρα και το τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Κάποιοι ξεχνούν το τι έγινε στα ίμια, το τι έγινε στη Μαδρίτη. Εννοείται το κύριο Μανιάτη επί κυβερνήσεων συμμετεί. Λέω, ξεχνάμε. Ένα λεπτό. Όχι κάποιοι. Γιατί το 20%, το 30% από αυτού είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κάποιο. Ξεχνάμε το τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε σε πολλούς τομείς, στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στην εξωτερική πολιτική, στο θέμα το μακεδονικό, σε πολλά ζητήματα. Άρα παρέλαβε συγκεκριμένη κατάσταση. Άρα δεν μπορεί αυτοί που οδηγήσαν τη χώρα εδώ να μας κουνούν το δάχτυλο τώρα και να μας λένε τι κάνετε. Και επειδή ακούμε διάφορους μύθους, σαν αυτό που ακούμε για τα 100 δις διαπραγμάτευσης, ακούμε τώρα καθυστέρηση. Βρήκαμε να πούμε. Δεν έβγαλε tweet και δεν έβγαλε δελτίο τύπου. Όταν έχεις μια τόσο σοβαρή κατάσταση, ναι, δεν ασχολείσαι με την εσωτερική πολιτική. Ερώτημα. Και με την επικοινωνία. Να τελειώσω τη φράση αυτή. Ναι. Ασχολείσαι με το πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Ωραία. Δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Εμείς εμπιστευόμαστε. Ήταν άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, των υψηλωτάτων. Βεβαίως ήταν άμεση ενημέρωση. Αλλά δεν καταλαβαίνω, όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, θα βάλεις ζητήματα επικοινωνιακής πολιτικής. Και μια τελευταία κουβέντα. Έλατε. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί ακούστηκε. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ερντογάν και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτοί που μας κάνουν κριτική, τι προτείνουν? Η επίσκεψη Ερντογάν έκανε χειρότερες τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας? Αποβλήθηκε, κύριε Αλεξιάδη. Μισό λεπτό. Η επίσκεψη Ερντογάν έβγαλε πίεση από μια κατάσταση δύσκολη. Δεν έκανε χειρότερα τα πράγματα, έκανε καλύτερα τα πράγματα. Το αποτελέσμα και το ήτανε βλέπουμε κλιμάκωση, κύριε Αλεξιάδη. Ναι, τώρα έχουμε κλιμάκωση. Δεν παρατηρήσατε τι έγινε. Το κύριο Ερντογάν πήγε στη Θράκη αμέσως την επόμενη μέρα και έθεσε εκ νέου πάλι ζήτημα συνθήκης. Δεν είχε αυτή η εκδοχή. Να ανοίξουμε κουβέντα για το τι είπε στη Θράκη. Μπροστά στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να τελειώσω εγώ τη φράση. Να μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο και να μην θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι σε ένα δύσκολο εθνικό θέμα εμείς μαλώνουμε δια το διατάφτα. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον εφέραμε εδώ τον Ερντογάν και απλώς μας ακούμπησαν το δικό μας πλοίο οι Τούρκοι. Αν δεν είχε έρθει ο Ερντογάν, θα μας το είχαν βυθίσει. Αυτό είναι μια πλευρά. Όχι, δεν λέμε εμείς αυτό, κύριε Αυτιά. Όχι, λέω μια πλευρά. Δεν λέω τι λέτε εσείς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέτε εσείς, όχι εγώ. Αυτό είναι παρερμηνία. Λέω τι λένε έξω. Να πω εγώ τη φράση. Κύριε Αλεξιάδη. Λέω ότι λένε έξω. Έξω λένε. Ήρθε ο Ερντογάν εδώ, αλλά αποφύγαμε τα χειρότερα. Λέτε εσείς, ευτυχώς που τον εφέραμε, γιατί θα είχε φτάσει στα άκρα η σύγκρουση μεταξύ
Να πω λοιπόν εγώ δεν τη λέμε, κύριε Αυτιά. Πείτε εσείς τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε την υποχρέωσή μας να το ακούσουμε. Ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση με την Τουρκία. Μάλιστα. Η οποία έχει γίνει πολύ χειρότερη λόγω των εξελίξεων και στο Κουρδικό και στην ιστορία με τη Συρία. Εμείς θεωρούμε ότι η επίσκεψη σε Ερντογάν βοήθησε στο να γίνουν βήματα προόδου. Ναι. Βεβαίως, από τη μεριά της Τουρκίας υπήρχε στο παρελθόν και τώρα μια δύσκολη κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω τι προτείνουν κάποιοι άλλοι. Αν κάποιοι προτείνουν να ξεκινήσουμε πόλεμο με την Τουρκία, να βγουν να το πούνε. Εμείς δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ταπεινώνεται όμως η χώρα μας συνέχεια, κύριε Αλεξιά. Αν προτείνει κάποιος πόλεμο, να βγει να το πει. Εμείς... Ποιος πήγαινε κοντά στα ίμια με στο Λες Παραλάκη? Για να μην κάνουμε πόλεμο να σας δώσουμε και τα ίμια. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Πρέπει να αποφασίσετε. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Από τη μια μεριά καταγγέλλεται τον Υπουργό Εθνικής Άμυνης. Καταγγέλουμε τον. Καταλαβαίνω ότι θα πείτε, κύριε Αλεξιάδη. Όχι, να το διατυπώσω εγώ. Καταλαβαίνω ότι θα πείτε. Εδώ έχετε μια τρομερή αντίφαση. Από τη μια μεριά κατηγορείται την ελληνική κυβέρνηση για ενδοτισμό, ότι δεν υπερασπίζει εθνικά συμφέροντα, και από την άλλη κατηγορείται τον Υπουργό Εθνικής Άμυνης γιατί κάνει το αυτονόητο και πάει στα ίμια και πετάει. Ποιο είναι το αυτονόητο και φεύγει τρέχοντας? Αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε. Και σιωπά μόλις γίνεται αυτό, αυτό το που δεν θέλετε να ακούσετε και φωνάζετε για να μην ακουστεί. Όχι, δεν φωνάζω για αυτό. Φωνάζω για την υποκρισία, κύριε Αλεξιάδη. Να τελειώσουμε και μετά θα πείτε αμέσως. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίσετε το αν αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζει το εθνικά συμφέροντα. Εμείς θεωρούμε ότι το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο, να το πει. Αν τώρα ακούμε ότι η κριτική είναι περί καθυστέρησης να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου και περί tweet, είναι αστεία κριτική. Μα μας είπαν ότι τα ίμια είναι τούρκικα, κύριε Αλεξιάδη. Τι άλλο περιμένουμε να ακούσουμε? Κυρία Ζαχαράκη, ποια ήταν η αντίληψη της Ελλάδας στην πρόκληση? Σας πω, να απαντήσω, αλλά να μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, κύριε Μανιάτη. Θα σας κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Να τελειώσω αυτό το ερώτημα. Θα τελειώσω σε αυτό. Μετά θα πείτε το άλλο ερώτημα. Όχι, κύριε Μανιάτη. Ποιο ήταν το επίσημο έγγραφο της Ελλάδας στην προκλητικότατη κίνηση της Τουρκίας? Εμείς δεν θα βγούμε να πούμε ότι η Ακρόπολη είναι ελληνική, διότι είναι αυτονόητο. Αυτό που ζητάνε κάποιοι να βγει ελληνική κυβέρνηση μα και να πούνε... Μα δεν έπρεπε να υποθεί αυτό το πράγμα στην διαφορετική να επικοινωνία. Ο Πρωθυπουργός τρεις ημέρες μετά δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός, κύριε Αλεξιάδη, δεν έπρεπε να ενημερωθεί αυτή την πρώτη στιγμή. Έλατε, κύριε Αλεξιάδη. Εγώ μπορώ είναι να διακόπτω... ζωηρά τα παιδιά. Πρέπει να έχουμε κατανόηση τα παιδιά. Εγώ έλατε. Μπορώ να γίνω πιο ζωηρός από όλους και να μην μιλήσει κανένας με δυνατά. Το τέλος. Τώρα επειδή με προκαλείς. Ωραία, πάμε στα ίμια. Πάμε μια βολτίτσα με αυτά ίμια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω οπουδήποτε. Αλλά να πούμε ποια κατάσταση παραλάβαμε το 2015. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα εθνικά θέματα. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σωστό να επιλέγουν κάποιοι την κριτική στην κυβέρνηση και να βάζουν θέμα κοντζιά και καμένο, όπως λέει από κάτω ο τίτλος που έχετε βάλει. Η αντιπολίτευση το έχει βάλει. Ναι, είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Είναι εθνικά ανεύθυνο αυτό. Πείτε ότι κάνει λάθος η Διαδημοκρατία. Είναι λάθος. Ενώ ο κ. Κοντζιάς είναι υπεύθυνος δηλαδή. Δεν θα βγεις να δημοσιοποιήσεις το δεν τι κάνεις. Δεν μιλάμε για δημοσιοποίηση. Μιλάμε για διαχείριση κρίσεως εκείνη τη στιγμή. Ένα λεπτό. Κύριε Τρίφωνα, ένα λεπτό. Κύριε Αλεξιάδη, σα πω κάτι. Έχετε διατελέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν γινόταν ένα μεγάλο θέμα, τι λέγατε? Συναγερμός, όλοι απάνω στο γραφείο του Υπουργού. Ρωτάει λοιπόν η κοινή γνώμη, την ώρα που ο Τούρκος, μπαμ, κατευθείαν, στο ελληνικό, συνεκλήθη κάποιο όργανο. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Αρχηγός, ΓΕΘΑ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κλπ. Μαζευτήκανε σε ένα θάλαμο να πούνε, παιδιά, να μου εδώ δώσετε το χρόνο του ελληνικού πλοίου. Κλείσα, εγώ, να τελείωσα. Μου δώσετε τη δυνατότητα, και η κυρία Ζαχαρά και ο κύριος Μανιάτης, να απαντήσουν χωρίς διακοπή. Αυτό μόνο. Ελάτε. Βεβαίως και από την πρώτη στιγμή. Κάναμε σαν κυβέρνηση αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τι? Για το καλό της χώρας. Να μην διακόψετε, να πω. Συνεδριάσαν αυτοί που έπρεπε να συνεδριάσουν, ενημερωθήκαν αυτοί που έπρεπε να ενημερωθούν. Δεν είναι η ώρα της εθνικής κρίσης, η ώρα που έχει ένα τέτοιο ζήτημα σε εξέλιξη, διότι δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι η ώρα για να ασχολιέσαι με tweets, να ασχολιέσαι με δελτία τύπου, με αναρτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι η ώρα. Ένα λεπτό. Εσύ ξέρεις από θέματα κρίσεως. Έχουμε μια ανακοίνωση που να λέει 12 παρά 20 ο Τούρκος έριξε απάνω κατά του πλοίου μας. Στις 12 μαζεύτηκε ο αρχηγός τάδε, ο υπαρχηγός τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Σε αυτό λοιπόν καθίσαμε απαντώ. Σε μια αίθουσα και αποφασίσαν αυτό. Αυτό απαντώ. Και να πάρουν τηλέφωνο τον Μητσοτάκη να του πούνε άκου Άδης Κυριάκου αυτό και αυτό. Να πάρουν τη Φόφη, κύριε, να πάρουν τον ένα και τον άλλον. Σε αυτό αυτό προσπαθώ, ρωτάει η κοινή γνώμη. Σε αυτό προσπαθώ να απαντήσω. Έλατε, με συνεχείς διακοπές από τότε που ήρθες. Σε αυτό προσπαθώ να απαντήσω. Έλατε. Δεν είναι η ώρα της κρίσης και η ώρα που δέχεσαι μία επίθεση, η ώρα για εσωτερική πολιτική, η ώρα για επικοινωνιακή πολιτική. Είναι η ώρα της διαχείρισης και αυτό έγινε την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Και όλη αυτή η κριτική, προσέξτε και ένα άλλο θέμα, δεν ήθελα να το πω, αλλά με αναγκάζει και να το πω τελικά. Έλατε.
Όλη αυτή η κριτική περί καθυστερημένης αντίδρασης, όπλα σε ποιους δίνει, κύριε Αυτιά? Δίνει όπλα στις φωνές εκείνες τα διαμερικά της Τουρκίας, διότι υπάρχουν πολιτικαστικές φωνές, οι οποίες θέλουν ένταση στην Τουρκία, στο Αιγαίο, και οι οποίοι θέλουν να εξελιχθεί αυτή η ιστορία σε μια κρίση. Αυτοί που κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι καθυστερεί, ενισχύουν τις τουρκικές μυσαλόδοξες απόψεις ότι οι Έλληνες είναι υποχρεωτικοί, άρα να κάνουμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, είναι λάθος αυτή η κριτική. Ξέρετε τι μας είπε. Είναι, να τελειώσω, κύριε Μανιάτη. Είναι λάθος αυτή η κριτική την ώρα της κρίσης. Κοιτάς να αντιμετωπίσεις την κρίση. Να μην κοιτάς την ώρα της κρίσης να κάνεις υπουργική πολιτική. Ο κύριος Αλεξιάδης μας είπε κάτι τώρα πρωτόγνωρο, προφανές. Γίνεται μία κρίση που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας, με τα εθνικά δίκαια, και αντί μέσα σε μία ώρα στο Πεντάγωνο με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, των συναρμόδιων υπουργών και των ηγεσιών των ενόπλων δυνάμεων να συγκληθεί μία σύσκεψη που θα διαχειρίζεται και στρατιωτικά αλλά και πολιτικά και διεθνοπολιτικά. Προφανώς δεν έγινε καμία σύσκεψη. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω τι είναι το πρωτοφανές. Δηλαδή, αν ξεσπάσει. Μα είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη. Όχι, δεν είναι αποκάλυψη. Κύριε Παπαδόπουλο, ένα λεπτό, παιδιά. Όχι, κύριε Αυτιά, θα το πω. Θα το πω. Ελάτε. Εκείνο που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή έπρεπε να επαναλάβουμε αυτά που γίνανε τότε στα Ίμια και έπρεπε να επαναλάβουμε τη συμφωνία. Ποιος ήταν η κυβέρνηση όταν πήγανε στη Μαδρίτη κάτι? Έγινε συνεδρίαση οποιοδήποτε συλλογικού οργάνου. Σύνεστε στην κλίτσα. Έγινε συνεδρίαση οποιοδήποτε συλλογικού οργάνου. Πότε ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας? Από ποιον ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας? Ακούτε τι σας λέω. Κύριε Αλεξιάδη, θα αισθανόμασταν όλοι πιο σίγουροι σήμερα. Είναι δυνατόν αν είχε ενημερωθεί? Συγγνώμη, κύριε Αυτιά, δηλαδή θα τρελαθούμε. Επικοινωνία δεν κάνουμε. Εξωτερική πολιτική. Δεν χρειάζεται να υπάρχει επικοινωνία. Και ας μην φωνάζουμε όλοι, γιατί...